Κύριε Μημαράκη, είσαστε δάσκαλος οδήγησης. Τα έχουμε πει τόσες χιλιάδες φορές, έτσι νομίζω ότι είναι. Μέσα από τη συχνότητα του 984, αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και θα συνεχίζω να αναρωτιέμαι γιατί όσα χρόνια και αν συζητάμε, δεν έχουμε πάρει ποτέ απάντηση στα παραπάνω. Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως είναι έτσι όπως τα λέτε. Δυστυχώς έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεσή μου, με το τι, σε τι φάση βρίσκουμε τη στιγμή εκείνη που οδηγώ, κατά πόσο είμαι εκνευρισμένος, κατά πόσο με έχει ενοχλήσει ακόμα και ο Κάστρος στις τελευταίες μέρες που έχει δημιουργήσει έτσι μια νευρική συμπεριφορά προς εμένα, γιατί καίγω μέσα στο αυτοκίνητό μου, οπότε προσπαθώ να ξεσπάσω και να αντιδράσω με διάφορους τρόπους. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την κακή συμπεριφορά. Και τα αποτελέσματα νομίζω ότι καταγράφονται ήδη στους δρόμους της Κρήτης και όχι μόνο της Κρήτης, αλλά μια που είμαστε εδώ και είμαστε στο νησί αυτό, βλέπουμε δυστυχώς κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα να θρυνούμε και άτομα. Στο προηγούμενο ατύχημα που είπατε, πραγματικά δεν υπάρχει πιο άδικος θάνατος από ένα τέτοιο τροχαίο ατύχημα. Και δυστυχώς σκεφτείτε το αυτοκίνητο που ήταν μπροστά, έκανε αναστροφή και έκλεισε το δρόμο στο μηχανάκι και το μηχανάκι έπεσε με πολύ μεγάλη ταχύτητα πάνω στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό και τα παιδιά αυτά είναι στην κατάσταση αυτή. Και τώρα προσπαθούν να δουν και τον αδερφό του παιδιού που έχασε τη ζωή του τι θα γίνει. Τέτοια συμβάντα δυστυχώς κάθε μέρα στους δρόμους μας. Κάθε μέρα. Δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα αν δεν αλλάξουμε και εμείς. Πέρα από ότι η πολιτεία σαφώς έχει ευθύνη και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μαζί όλα αυτά τα χρόνια, είτε αυτό λέγεται καλό ασφαλτικό υλικό στον δρόμο, είτε λέγεται διαγράμμιση, είτε λέγεται φωτισμός, έχουμε και εμείς ευθύνη ως οδηγοί. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβουμε. Είμαστε επιθετικοί, κύριε Μημαράκη, είμαστε επιθετικοί και δεν είναι επιθετικοί μόνο οι άνδρες όπως πιστεύαμε σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις. Είναι επιθετικές και οι γυναίκες. Και μάλιστα έχουν και μία συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει ακόμα και με τη δική τους την φύση, μιλώντας περί αισθητικής και με ευγένειας. Είμαι προχθές στο δρόμο. Προσέξτε, είμαι συνοδηγός μέσα σε ένα αυτοκίνητο, να σας το δώσω ως παράδειγμα. Ναι. Κορνάρει ο οδηγός γιατί μία κυρία ψάχνει να βρει να παρκάρει. Καταλαβαίνεις ότι στον αγώνα σου αυτό πάνω θα καθυστερήσεις. Ο οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο βρισκόμουν ήταν λίγο, εγώ θα πω ακόμα πιο βιαστικός. Κορνάρι, η κυρία τι κάνει? Πηγαίνει πραγματικά με το πάσο της, βρίσκει πάνω σε μία στροφή ακριβώς να παρκάρει και την ώρα που περνάει το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνω από δίπλα της, γυρίζω και τη βλέπω και κάνει στον οδηγό, επειδή της κόρναρε μία τέτοια άσεμνη με χειρονομία, που πραγματικά κοκκίνησα και ντράπηκα ως γυναίκα. Δηλαδή αυτά είναι αδιανόητα. Δυστυχώς πολλές φορές η συμπεριφορά μας, θα μπορούσα να πω, κυρία Δουλγεράκη, μετά από αυτά τα 25 χρόνια που ασκώνται επάγγελμα του εκπαιδευτήριου Δίτσης Προφοριακής Αγωγής, έχω να σας πω ότι ειδικά εδώ στην Κρήτη σε κάποιες στιγμές είναι και τιμωρητικού χαρακτήρα. Δηλαδή με προσπέρασες, θα πρέπει να σε τιμωρήσω. Πόσες φορές έχουμε όλοι βιώσει αυτό το πράγμα που θα σας περιγράψω τώρα, να επιμένει κάποιος να με προσπεράσει, να κάνει τα πάντα για να με προσπεράσει, να βάλει σε κίνδυνο και εμένα και τον εαυτό του, με προσπερνάει τελικά και μετά από λίγο τον βλέπεις και στρίβεις ένα στο επόμενο στενό δεξιά και βγαίνει από το δρόμο. Δηλαδή ήθελε μόνο να κάνει αυτή την κίνηση γιατί για τους δικούς του είχε υψηλόγους. Όσον αφορά τις γυναίκες, όντως εγώ αυτό πρέπει να πω και να καταθέσω. Επιθετική οδήγηση. Απόλυτα επιθετική. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Επιθετική και τιμωρητικού χαρακτήρα. Δηλαδή με προσπέρασε τώρα θα σε τιμωρήσω. Θα δεις τα πάλι τώρα. Κάπως έτσι η φιλοσοφία. Αυτό που έχω να σας πω για τις γυναίκες οδηγούς είναι ότι μπορεί να μην έχουν τόσα πολλά ατυχήματα όσο οι άντρες, λόγω ότι οι άντρες είναι περισσότεροι όσον αφορά το νούμερο, αλλά όταν θα συμβεί ένα ατύχημα με γυναίκα, τις περισσότερες φορές είναι θανατηφόρο. Οπότε λοιπόν θέλει ιδιαίτερη προσοχή εκεί πέρα, διότι πολλές φορές υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας, τρέχουμε σε μέρη δρόμων και σε δρόμους που δεν θα έπρεπε να τρέχουμε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάσουμε το έλεγχο όμως, πάρα πολύ εύκολα. Να σας πω όμως κάτι, το θυμικό, όπως επίσης και τα νεύρα, δεν έχουν να κάνουν με ασθένειες ή με παθολογικά αίτια ή με τέλος πάντων με ψυχική υγεία, διότι στο τέλος θα βγούμε όλοι και θα είμαστε ψυχιατρικά ασθενείς. Έχει να κάνει, όπως είπατε στην αρχή, χρησιμοποιήσατε τη λέξη κακή συμπεριφορά. Έχει να κάνει με τον τρόπο της ζωής μας. Έχει να κάνει με τις επιλογές μας. Άρα λοιπόν και αυτή η επιθετική και τιμωρητική οδήγηση έχει να κάνει με τη δική μας τη συμπεριφορά, την κακή μας τη συμπεριφορά. Και με τα παραδείγματα που αναφέρατε και με το παράδειγμα που ανέφερα.
Σωστά. Έχει να κάνει καθαρά με τον εαυτό μας κατά πόσο εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ ξεκινάω λοιπόν να πάω στη δουλειά μου και είμαι ήρεμος στο αυτοκίνητο μου. Όλα ωραία και καλά. Σέβομαι τον κώδικα. Πηγαίνω πραγματικά όπως πρέπει να πάω. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που δέχομαι ένα τηλέφωνο, από τη στιγμή και μετά που θα δεχτώ ένα τηλέφωνο το οποίο έχει γίνει κάτι και με φέρνει εκτός εαυτού, έχω τσαντιστεί με κάτι, έχω ένα πρόβλημα, ότι πιέζομαι να πρέπει να φτάσω πιο γρήγορα από το χρόνο που εγώ είχα καθορίσει να φτάσω και πιέζομαι σε κάτι, αυτομάτως όλη η συμπεριφορά μου αυτή βγαίνει στον δρόμο. Άρα αν και φαντάζομαι ότι υπάρχει λύση πάνω σε αυτό όμως, κύριε Μεϊμαράκη, για όλους μας. Γιατί μπορεί να μην είναι τηλεφώνημα, μπορεί να είναι αυτός που θα δούμε και να μας αρέσει η φάτσα του το πρωί και να νιώθουμε έτσι. Υπάρχει και μια άλλη λύση. Υπάρχει το μαγικό ραδάκι. Ή εκείνο που λέγαμε, μυρίζω τα νύχια μου και διεκτενίζομαι και βρίσκομαι στο σημείο που θέλω και εκεί τελειώνει το παραμύθι. Ή αλλιώς δεν παίρνω αυτοκίνητο, δεν καβαλάω μηχανάκι. Τελεία. Δηλαδή κάπου πρέπει να το πατώσουμε. Ακριβώς. Θα πρέπει όμως να το χειριστούμε εμείς. Είναι καθαρά η διαχείριση που κάνουμε εμείς στο κομμάτι αυτό. Πώς εγώ μπορώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Γιατί μπορεί να έχω ένα συνοδηγό με στο αυτοκίνητο και να διακριθιστούμε σε κάτι και να αρχίσει η συμπεριφορά μου να γίνεται αλλοπρόσαλη. Ή με ένα μηχανάκι, ας πούμε. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι πολλά αυτά που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά μου. Και ο καθένας αφήνει το αποτύπωμα του χαρακτήρα του στον δρόμο. Και πολλές φορές θα σας πω αυτό που λέω και στους μαθητές μου, ότι η οδήγηση μας πραγματικά είναι δείχτης πολιτισμού. Δείχνει πολλά πράγματα για ένα λαό. Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει λίγο πίσω. Αυτό και ας το παραδεχτούμε. Γιατί αν δεν το παραδεχτούμε και αν θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι και έχει σφινωθεί αυτή η ιδέα ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Το αποδεικνύουμε στους δρόμους και βλέπουμε πόσους δικούς μας ανθρώπους χάνουμε, αλλά εξαιτίας της συμπεριφοράς μας και της επιλογής μας να ζούμε με αυτό τον τρόπο και να διακινδυνεύουμε από τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων, βλέπουμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι τελεία και παύλα. Τελικά δεν υπάρχει άλοθη. Γιατί την κρίση τη βάλαμε μέσα. Πάω στις κουβέντες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Ναι. Τα οικονομικά προβλήματα τα έχουμε βάλει μέσα. Ναι. Τα προβλήματα με τη συντήρηση του αυτοκινήτου τα έχουμε βάλει μέσα. Ναι. Πολύ σωστά. Δηλαδή έχουμε βρει τόσα άλοθη που στο τέλος νομίζω ότι τα άλοθη τα οποία εμείς βρίσκουμε και λέμε ότι υπάρχει θέμα, το άλοθη της αστυνόμευσης το έχουμε βάλει μέσα, της έλλειψης παιδείας το έχουμε βάλει μέσα, λυπάμαι, αλλά και στα παιδιά μου δίνω αυτό το παράδειγμα και όσο οργισμένα είναι αυτά εκεί έξω έτσι οδηγάνε, είναι η συμπεριφορά μου. Τελικά είναι μόνο η συμπεριφορά μου. Όταν το λέγανε κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι παλιοί διοικητές τροχέας, κύριε Μημαράκη, λέγαμε, κοιτάξτε να δείτε, στο τέλος αυτοί οι άνθρωποι θα καταντήσουν με αυτά που λένε να γίνονται γραφικοί. Δεν απαλλάσσω τις ευθύνες, το κράτος από τις δικές του τις ευθύνες, από τα έργα υποδομής και όλο αυτό το χωματουργικό που έχουμε σε εξέλιξη, έτσι, που θέλουμε να το λέμε οδικό δίκτυο, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας τελικά είναι ανθρώπινος παράγοντας. Τελείω και παύλα. Άμα σκεφτείτε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας φταίει πάνω από 80% σε ένα τροχαίο ατύχημα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Είναι λοιπόν καθαρά θέμα πώς θα το διαχειριστώ εγώ. Πέρα από ότι η πολιτεία, ξαναλέω, έχει τις ευθύνες σαφώς και πρέπει να κάνει δρόμους συγχωρητικού χαρακτήρα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εμείς τι κάνουμε. Ως οδηγοί, ως γενικότερη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν βλέπετε πόσο μας λείπει όλο αυτό της οδηγικής παιδείας και κουλτούρας που λέγαμε, που δεν τα έχουμε αποκτήσει από μικρή ηλικία. Γιατί αν τα είχαμε αποκτήσει, θα ξέραμε και ως πεζοί πώς να κινηθούμε, κυρία Δουλειάκη. Δεν είναι μόνο οδηγός. Και από τη στιγμή που συμμετέχω στην κυκλοφορία, σε αυτή την κοινωνία, στην πόλη μου, στο χωριό μου, στην εθνική μου, στον αυτοκινητόδρομο μου, οπουδήποτε, θα πρέπει να γνωρίζω βασικά πράγματα. Και ως αναβάτης ποδηλάτου, ως αναβάτης πατίνιου. Ως χειριστής, ας πούμε, στα μηχανάκια, χειριστής έργων, βλέπετε με τα μηχανήματα στον δρόμο. Οι σημάνεις πολλές φορές που δεν είναι σωστές και βλέπετε ο οδηγός τελευταία στιγμή, λέει, πού να πάω τώρα, από δεξιά-αριστερά, έτσι όπως είναι, μπερδεύομαι. Δηλαδή είναι τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν. Και έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα. Όσο λοιπόν εμείς εθελοτυφλούμε και όσο εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα σε εμάς, γιατί για κάποιο μαγικό τρόπο εξαιρούμαστε από το ένα τροχαίο ατύχημα εμείς χωρίς να ξέρουμε καν τον λόγο, τόσο δεν θα αλλάξει όλο αυτό. Λοιπόν, δεν θέλουμε, δεν κάνουμε, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αλήθεια, κύριε Μημαράκη, μέσα σε όσα κουβεντιάζουμε, μέσα σε όσα λέμε, που από το ένα αυτή βάζουμε, από το άλλο βγάζουμε, είναι ποτέ δυνατόν τα παιδιά μας να αλλάξουν με αυτή τη συμπεριφορά? Τι θα πει παιδεία στο σχολείο, όταν η παιδεία που τους δίνουμε, ούτε μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο δρόμο γενικότερα, γιατί μας βλέπουν και από άλλα αυτοκίνητα, δεν είναι μόνο τι μεταφέρω εγώ, ποιον μεταφέρω μέσα στο δικό μου αυτοκίνητο. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή και ελπίδα? Και αυτό το οποίο και εσείς ως δάσκαλοι μαζί με τους μαθητές σας βρίσκετε μπροστά στο δρόμο,
βοηθάει για να διατηρείτε αυτή την ελπίδα? Και μετά από αυτό το ερώτημα σας παρακαλώ πάρα πολύ, απαντήστε μου. Εκείνη η ψυχολόγος που έρχεται στη σχολή σας, γιατί έχετε πει ότι ανάλογα με το χαρακτήρα πολλές φορές πρέπει να πλησιάσεις και το νέο οδηγό, τι σας λέει? Να σας πω, να σας απαντήσω πρώτα στο πρώτο ερώτημα. Πραγματικά έχω ελπίδα ότι αλλάζει όλο αυτό και είναι προς το καλύτερο. Απλά αλλάζει με πολύ αργό ρυθμό και αυτό είναι το μόνο που με στεναχωρεί. Επίσης η νέα γενιά πραγματικά έχει πάρα πολλά να δώσει. Βλέπει τα παραδείγματα αυτά προς αποφυγή και ευτυχώς τα βλέπουν τα παιδιά αυτά. Είναι παιδιά τα οποία θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι παιδιά τα οποία σέβονται πολλά πράγματα. Είναι παιδιά από αυτά τα οποία δεν θα ανοίξουν την πόρτα από τα σκουπίδια κάτω. Είναι ομάδες παιδιών που θα βγουν και δεν θα πιει ο ένας για να οδηγήσει. Τα κάνουν τα σημερινά παιδιά. Ναι, και έχουμε ελπίδα σε αυτό το πράγμα. Και πιστέψτε με, κυρία Ανδρουλιάκη, και επειδή τα ζω τα παιδιά αυτά όλα αυτά τα χρόνια, έχει τεράστια διαφορά από αυτά που ζούσα το 1997 με το 2023. Εγώ λοιπόν τη βλέπω την εξέλιξη αυτή. Μπορεί εμείς ως γονείς να μην βοηθάμε. Μπορεί να λέμε ότι αν ρωτήσει ένα γονιό πόσο αγαπάς το παιδί σου, τι αξία έχει εσένα το παιδί σου, θα σου πει σίγουρα ότι δεν υπάρχει αξία για το παιδί μου αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Δίνω τη ζωή μου για το παιδί αυτό. Το οποίο παιδί το βάζω στο αυτοκίνητο, το βάζω κάτι στο πίσω κάτι και δεν το φοράω ζώνη. Και φοράω ζώνη μόνο εγώ μπροστά, προφανώς για να μην με γράψει αστυνομία. Άρα λοιπόν αυτή η ανεκτήμητη αξία κατά τα άλλα βλέπετε ότι χάνεται, ξαϊλώνεται. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία όταν βάζω το παιδί μου πίσω και δεν το προστατεύω εγώ ο ίδιος. Η νέα γενιά όμως, πιστέψτε με κύριε Αντιδράκη, είναι διαφορετική. Ο τρόπος τώρα προσέγγισης που ας πω προσωπικά εγώ στο γραφείο και με τη βοήθεια του ψυχολόγου που να είναι καλά, γιατί έχουμε κάνει πολλά βήματα στο κομμάτι αυτό και βλέπετε ότι τα παιδιά αντιδρούν διαφορετικά. Αυτή η γενιά λοιπόν δεν θέλει να τους κουνάς στο δάχτυλο. Θέλει με επιχειρήματα να τα πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος και ότι δεν εξαιρείσαι από κάτι που μπορεί να συμβεί. Χωρίς να δαιμονοποιώ ούτε το μηχανάκι ούτε το αυτοκίνητο. Δαιμονοποιώ μόνο την ανθρώπινη συμπεριφορά. Από εκεί πέρα, κυρία Βουγεράκη, έχουμε χώρο και χρόνο να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Μπορούμε. Αρκεί να υπάρξει και από την πολιτεία βούληση, να μπορεί να γίνει αυτό το μάθημα που λέγαμε πια της κυκλοφοριακής αγωγής και να μπει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και να έρχονται αυτά τα παιδιά σε μια σχολή οδηγών και να είναι σχεδόν έτοιμα όσον αφορά την κουλτούρα, τη συμπεριφορά. Παιδεία τώρα. Τι είναι παιδεία? Σίγουρα έχουμε διδαχθεί πολλά πράγματα από το σπίτι μας, από εκεί που είναι και η πηγή και ξεκινάνε όλα, από την οικογένεια. Έχουμε διδαχθεί κάποια πράγματα από το σχολείο που είναι πιο πολύ λίγο στην εκπαίδευση. Παιδεία λοιπόν δεν είναι ότι διδάχτηκα από το σχολείο, ότι διδάχτηκα από την οικογένεια, είναι αυτά που μου μείναν από εκεί πέρα. Τι μου έμειναν από τα 10, μου μείναν τα 3, τα 4. Αυτή λοιπόν είναι η παιδεία που έχουμε. Και επειδή ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει μπορεί και αλλάζει και προσαρμόζεται. Παράδειγμα, θα σας πω ένα που λέω στα παιδιά, ότι έχω τον οδηγό ο οποίος εδώ, βλέπετε, λέμε ότι η κριτική δεν έχουμε παιδεία, είμαστε άθλοι στον δρόμο και όλα αυτά. Συμφωνώ. Και τον παίρνεις τον οδηγό και τον πας στο εξωτερικό. Τον ίδιο οδηγό. Και τον πας στο εξωτερικό. Και βλέπεις λοιπόν ότι εκεί πραγματικά συμβιβάζεται, οδηγεί σωστά και στις διαβάσεις του, δεν κορνάρει και έχει μια πολύ καλή συμπεριφορά. Γιατί ήταν το κλίμα τον οποίο τον επηρέασε προκειμένου να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν εκεί απέκτησε παιδεία? Όχι. Πολύ απλά. Εκεί τα εφαρμόζει αυτά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει λοιπόν για ποιο λόγο θα βάλεις τη ζώνη ασφαλείας. Θες να το βάλεις γιατί φοβάσαι να μην τρακάρεις? Θες να το βάλεις γιατί φοβάσαι ότι θα σε γράψουν, φοβάσαι το πρόστιμο? Δεν έχει καμία διαφορά για μένα. Εγώ θα ήθελα να τη βάλεις. Όπως και εσύ να βάλεις το κράνο σου. Άσχετα με το τι και πώς. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία. Και αυτό στα νέα παιδιά, κυρία Δουγεράκη, πιστέψτε με, γίνεται. Περνάει. Δεν είναι όλα έτσι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό όμως είναι έτσι. Και τους βγάζω πραγματικά το καπέλο, πέρα ότι είναι και πιο μορφωμένη γενιά που το λέω συνέχεια που είχαμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Είναι παιδιά τα οποία πραγματικά τους ενδιαφέρει να αλλάξουν. Και το βλέπω κάθε μέρα, πιστέψτε με. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Μημαράκη. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Μημαράκη.